Το έργο του Tennessee Williams «Τριαντάφυλλος στο στήθος» θα ανεβάσει το διπεθέκο Ζάνης. Το έργο κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 23 Νοεμβρίου. Κάθε εβδομάδα θα δίνονται δύο παραστάσεις, μία το Σάββατο στις 9 και μία την Κυριακή στις 7. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν ως τις 22 Δεκεμβρίου. Φέτος παρουσιάζει ένα κλασικό συγγραφέα. Είναι σημαντικό που το θέατρό μας είναι ενεργό, έχει ρεπερτόριο. Αν κάποιος ρωτήσει τι κάνουμε εμείς εδώ στην Κοζάνη, είμαστε ένα θέατρο που παράγουμε, έχουμε εξωστρέφεια, συνεργαζόμαστε και συνεχίζουμε την μακριά ιστορία που έχει αυτό το θέατρο. Ναι, βρίσκομαι για δεύτερη φορά στην Κοζάνη. Πέρυσι γνώρισα προσωπικά τον Ελευθέρη τον Γιωβανίδιο που με φώναξε για την κυρία Καπουλέτου στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι για δεύτερη φορά εδώ και γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικές οι συνθήκες για έναν ηθοποιό να δουλεύει σε αυτό το θέατρο. Με μεγάλη χαρά αναλαμβάνω την ευθύνη του ρόλου του Αλβάρο. Ο Αλβάρο είναι ο ανταυτού του συγχωρεμένου συζύγου της Χήρας Σεραφίνας, η οποία δεν είναι καθόλου εύθυμη Χήρα. Είναι μια γυναίκα full of love, με καταπιεσμένες επιθυμίες, που έχει την ανάγκη να τις εκφράσει, να τις εκδηλώσει, αλλά πάντα τις εκφράζει με λάθος τρόπο. Εννοείται ότι είναι μεγάλη μου χαρά που ξαναεπιστρέφω στην Κοζάνη. Είπανε βέβαια οι προλαλήσαντες τα σπουδαία του έργου. Δεν θα πω πάρα πολλά για το έργο, γιατί ευχόμαστε να υπάρχει περιέργεια στο κοινό για να έρθει να δει το έργο. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι η χρησιμότητα που έχουν τα θέατρα, ειδικά τα περιφερειακά, δεν ξεχνώ ποτέ να το λέω αυτό, ότι επιτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ότι για μένα είναι αυτονόητο το ότι στην περιφέρεια οφείλει να υπάρχει και να συμβαίνει καλό θέατρο, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντοτε έτσι εφικτό. Και εδώ πέρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, μια πολύ καλή περίπτωση. Έχουμε δηλαδή έναν πολύ ωραίο θίασο από εκλεκτούς συνεργάτες. Εγώ ευχαριστώ πολύ και τον Διπεθέ Κοζάνης και τον Λευτέρη Γιωβανίδη που μου έδωσε την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ κοντά σας, σε ένα θέατρο που πραγματικά θα ζήλευε και η Αθήνα, με έναν εξαιρετικό θίασο. Ο ρόλος που μου έχει ανατεθεί είναι ένας πολύ ενδιαφέρον ρόλος, γιατί νομίζω ότι δεν βρίσκομαι και πάρα πολύ μακριά, όχι μόνο ηλικιακά, τα έχω πολύ έντονα στο κεφάλι μου την ανάμνηση αυτών των πραγμάτων που βιώνει η Ρόζα στο έργο. Εγώ χαίρομαι γιατί ήρθα χειμώνα στην Κοζάνη, γιατί καλοκαίρια έχω έρθει πάρα πολλά με θειάσους που κάνουν περιοδία και έπαιζα πάντα στο καλοκαιρινό. Πολύ ωραίο θέατρο. Όλοι μου λέγανε έχει και πολύ ωραίο χειμωνιάτικο. Πού είναι βρε παιδιά να το δω, αλλά κατά καλό καιρό όταν κάνεις περιοδία δεν το βλέπεις. Και ήρθα και είδα ένα εξαιρετικό θέατρο. Η ομορφιά του θεάτρου είναι ότι μας δίνει την ευκαιρία να συναντιόμαστε με καινούριους ανθρώπους και καινούριους τόπους. Και ο Λευτέρης μου έδωσε αυτή τη φορά την ευκαιρία να βρεθώ σε αυτή την όμορφη πόλη και να συναντηθώ με αυτούς τους ωραίους συνεργάτες και ελπίζω να συναντηθώ και με το κοινό της Κοζάνης και να έχουμε μια ωραία εμπειρία μέσα από αυτή την παράσταση που είναι ύμνος στον έρωτα. Εν τω μεταξύ από τον πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ έγινε ενημέρωση για τις επόμενες πρωτοβουλίες και δράσεις του Περιφερειακού Θεάτρου. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα του 19, το ΔΥΠΕΘΕ ετοιμάζει μία ακόμη παραγωγή που είναι ένα musical για όλες τις ηλικίες, ένα κείμενο του Μιχάλη του Πιτένη με τον τίτλο «Χριστούγεννα ξανά», το οποίο σκηνοθετεί ο Ευθύμης ο Χρήστου και τη μουσική έχει γράψει ο Παναγιώτης ο Δημόπουλος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του ΔΥΠΕΘΕ. Ο προγραμματισμός για το 2020 θα ακολουθήσει και θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.